Το «δεν πληρώνω, δεν πληρώνω» υπήρχε και στην αρχαία Ελλάδα. Όχι! Λεγόταν «ου καν λάβεις παρά του μη έχοντας». Για όλ! Ήρθε η ώρα να βάλουμε ένα τέλος και όποιον πάρει ο χάρος. Θα ενεργοποιήσουμε ένα μηχανισμό που θα ξεκολλήσει τη χώρα και θα την πάρουμε να φύγουμε. Απόψε, ετοιμαστείτε για το τελευταίο επεισόδιο «ου» σε διαφορετική ώρα στις 11 παρα 10. Αρκεί για μια φορά στην ιστορία να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Χάιλ Μέρκελ! Και είναι διαμπερές. Το φως το χτυπάει από παντού. Ναι, αλλά θα βάζει κρύο το χειμώνα. Αποθέρμανση. Τι έχει? Γιώργο, άστο. Δεν γίνεται τίποτα έτσι. Τότε πώς? Θα παίξουμε Γουλτόπολη. Μυστική συνάντηση φημολογείται ότι έχουν οι έξι πιο ισχυροί ηγέτες του πλανήτη για να συζητήσουν για τη διεθνή οικονομική κρίση με ιδιαίτερη έμφαση στην περιοχή των Βαλκανίων. Η συνάντηση θα λάβει χώρα σε ιδιωτικό νησί στη Μεσόγειο, του οποίου η ταυτότητα παραμένει για λόγους ασφαλείας άγνωστη. Άγνωστος παραμένει επίσης ο ακριβής λόγος της ευνίδιας αυτής συνάντησης. Εθνικό, διεθνή κήπο έπρεπε να το λένε. Πήξαμε στους τουρίστες πάλι, καλοκαιριάτικα. Τι ακριβώς κάνεις? Ταΐζω τις πάπιες. Να. Το έχεις συνειδητοποιήσει ότι δεν είναι εκεί, έτσι? Ναι, εγώ ταΐζω πάπιες, εντάξει. Αυτό κάνω. Αλήθεια, πού πήγαν οι πάπιες? Δεν ξέρω, να εκπληρώσουν μια πανάρχια προφητεία για να κατακτήσουν το σύμπαν. Πού πήγανε ρε Μένιπε? Τους διώξαν όλοι αυτοί οι καλτσουρίστες. Πού ήταν και αυτά τα παιχνίδια με σύνορα, πώς θα λένε? Δώσε λεφτά ρε. Ουκ. Πες ένα σκύλε τα λεφτά. Δεν έχω μία ρε παιδιά. Να σκοτώσω, δεν γλιτώνει τελικά. Κράτα τα τρία μου σπιτά και βάλτα μες στον κουμπαρά. Πέτα την ψαροβαρκά και λαπάρε φουσκωτά. Δεν θα πεθάνουμε μπακάρι. Πούς τροπή. Κι εγώ τι θα πω στην εφορία? Ουκ. Αν λάβεις παρά του μη έχοντος. Σύνορα. Τι τεράστια μαλακία. Δηλαδή δεν το καταλαβαίνω αυτό, γιατί οι χώρες θα πρέπει να χωρίζονται με γραμμές και να μην μπορεί να πηγαίνει ο καθένας όποτε γουστάρει, όπου γουστάρει. Συγγνώμη, μπορείτε να πάτε λίγο πιο πέρα? Είσαι στη Γαλλία. Τι κάνουν? Τίποτα μωρέ. Χωρίζουν τον κήπο για αυτά τα ηλίθια παιχνίδια που υποτίθεται ότι συνενώνουν τους λαούς και τέτοιες βλακίες. Τι κάνεις? Είστε ανάμεσα στη Γαλλία και τη Γερμανία, κύριε μου. Πρέπει να διαλέξετε. Είμαι στη Γαλλία! Πάντα ήθελα να πάω στη Γαλλία! Αυτός είναι ο κήπος μου! Ηλίθιε εθελοντή! Δεν θα μου πεις εσύ που θα πάω! Λυπάμαι, κύριε. Δεν αποφασίζω εγώ για αυτά τα πράγματα. Υπάρχει μια ολόκληρη χώρα ανάμεσα στα πόδια σου! Ηλίθια παιχνίδια! Από πότε οι θνητοί έχουν τόσο θράσος? Αν φωνάξω τον μπαμπά μου να σας ρίξει καμιά καταιγίδα, θα σου πω εγώ! Ηλίθια παιχνίδια! 100.000 ευρώ! Μιλάμε για πολύ τριφύλι. What are we playing for today? For Greece. For Greece? Fuck it. Gentlemen, your bones. Warum sagst du das? Ich bin eine Frau. Gentlemen, and something. Your pawns. Ρούζεβι! Πιέτς μη Ρούζεβι! Γιατί ο Ομπάμα πήρε το μαύρο τώρα, τι να κάνουμε. Άμα δεν σ' αρέσει... Άμα δεν σ' αρέσει το ρούζα, σηκωθείς να φύγεις. Σήκτε μη πάντα για το Ρούζεβι! Actually, I've brought my own pawn today. The Eagle! La tour. Nicolas, in Berlases, Yemen, Anderem, da du kommst da ein Nichtdran. Je ne suis pas petit. Je le blanchet que ba. Chaussette. Die Sorge ist keine Schwerwort. Sanitin, sanitin, sanitin. The
Glock. Isn't that pretty? Tick-tock. Divorced! Не сказали, что будем делать на вязке. All is well with the people, I presume. They haven't suspected anything. Όχι, όλα μια χαρά. Χρησιμοποιούμε το κλασικό παιχνίδι για να τους κρατάμε απασχολημένους. Και έτσι δεν πρόκειται να αναρωτηθούν για τις σημαίες. Καλώς ήρθατε, Λιλιπούτι, καρναβαλιστές. Κυρίες και κύριοι, καλώς ήρθατε στα παιχνίδια με σύνορα. Είναι ένα παιχνίδι που αγαπούν μικροί και μεγάλοι και το έχουν φιλοξενήσει διάφορες χώρες πριν από μας, όπως το Κουβέιτ, το Ιράκ, η Αίγυπτος και άλλες. Ενώ αυτή τη στιγμή διοργανώνεται και στη Λιβύη. Είναι μεγάλη μας χαρά που η διοργάνωση επέλεξε την Ελλάδα για να το φιλοξενήσει φέτος και που η Οργανωτική Επιτροπή δεν μας έπριξε τόσο όσο μας είχε πρίξει η Διεθνής Ολυμπιακή Επιτροπή. 100.000 ευρώ! 1 ευρώ για το μέρημο! 99.999 ευρώ για μένα! Θα σταματήσεις τη μουρμούρα! Δεν ακούμε τους κανόνες! Το ταμπλό είναι χωρισμένο σε πολλούμενες περιφέρειες. Κάθε τεμάχιο χωρίζεται σε 6 χαρακτηριστικές περιοχές. Όταν ένας παίκτης συμπληρώσει και τις 6 περιοχές του ίδιου χρώματος, η περιφέρεια του ανήκει. Οι περιφέρειες που διατίθενται προς πόλεις στο παιχνίδι είναι Αθήνα, Μακεδονία, Δωδεκάνησα, Δυτική Ελλάδα, Θράκη, Πελοπόννησος. Μεμονωμένα επίσης πολλούνται η ΔΕΗ, η ΕΙΔΑΠ, η Ακρόπολη και ο σταθμός Λαρίσης. Οπότε Ελβενιζέλος, Μετρό και Αττική Οδός είναι εκτός πώλησης. Έχουν ήδη αγοραστεί προπαιχνιδιού από τη Γερμανία. Hey, wait a minute! That didn't show a healthy sporting spirit. A Stuttgart linebacker, du hast während dieser Zeit mit Irak gespielt. Soweit ich mich erinnern kann, hattest du uns dazu auch nicht eingeladen. Οι σημαίες των αγαπημένων συμμάχων μας που συμμετέχουν στη διοργάνωση ανεμίζουν σε 6 σημεία της όμορφης Αθήνας μας. Όποιος από τους διαγωνιζόμενους συμπληρώσει πρώτος τις 6 σημαίες κερδίζει το μεγάλο έπαθλο των 100.000 ευρώ! Μα το Θεό, αν έλεγε Λιλιπούτη μια ακόμα φορά, θα τον σκότωνα! Και για να κάνουμε το παιχνίδι πιο ενδιαφέρον για τους Λιλιπούτιους διαγωνιζόμενους μας, οι σημαίες αλλάζουν θέση συνέχεια! Συγγνώμη! Κάσε με, είπε! Συγγνώμη! Με ποια λογική αλλάζουν οι σημαίες? Δεν μας νοιάζει, Μένιπε. Θέλει να τον τσαντήσει για να χάσουμε τα λεφτά. Με ποια λογική? Τι εννοείτε? Δεν υπάρχει λογική, κύριε. Παιχνίδι είναι. Φρεκάφς του κολονάκι φυράιν χούντερ μίλιον εν ευρώ. 600 million and it's yours. Du spinst. Okay, 500 million. Einverstanden. Aber du nimmst mich aus. Γαμώτο! Την έχουμε τη γερμανική! Ερμή! Μπορώ να κρατάω εγώ τις σημαίες! Όχι, θα τις χάσεις. Εσύ τι έχεις πάθει και το έχεις βουλώσει σήμερα? Όχι, δεν με ενοχλεί, απλά μου κάνει εντύπωση. Του έχει πάει να μην πάρουμε το έπαθλο. Αυτό το παιχνίδι κάτι μου θυμίζει. Μπράβο, Γιωργάκη, μπράβο! Έλα, έλα λίγο ακόμα. Σκαρφάλωσε να πάρεις τη γερμανική. Τρέξε, τρέξε, μικρούλι. Μπράβο! Πω. Καλέ! Ποτέ μαζέψαμε 5 σημαίες κιόλας. 5 σημαίες! 5 και στα μούτρα σου. Έχουμε 3 γερμανικές. Την αλλάζετε με μια της Γαλλίας? Και εμείς την έχουμε τη γερμανική. Παντού είναι. Απορώ με αυτά τα κολόπεδα, δεν τα συμπαθούν οι Γερμανοί. Πώς και σου δώσατε τη σημαία? Έτσι, γιατί είναι όμορφα τα παιδιά μου. Σιγά το μπούλι και εδώ το βλάκα με τα γελάκια. Τα παιδιά μου δεν θα σου δώσουν. Αυτό είχα ξαναπέξει. Στο Βερολίνο ήταν. Θυμήθηκα που το έχω ξαναπαίξει αυτό το παιχνίδι. Ήταν στο Βερολίνο μετά το δεύτερο παγκόσμιο. Και άλλη μια πιο παλιά στην Ελλάδα μετά την επανάσταση του 21. Οι μεγάλες δυνάμεις παίζουν και πάλι Ουολντόπολη. Ωραία, αφού το έχεις ξαναπαίξει, πώς θυμάσαι που βάλανε τη ρώσικη? The
Δεν παίζω άλλο. Έλα ρε Μενιμπέ, λίγο ακόμα. Μας λείπει μόνο η Ρώσκη και κερδίζουμε το έπαθλο. Θα βγούμε πρώτοι. Δίνουν και ωραία χρυσά παράσημα με μπλε και άσπρη κορδέλα. Ρε, έχετε πάρει χαμπάρι, τι γίνεται? Ξεπουλάνε τη χώρα. Το παιχνίδι είναι απλά για να μας ρίξουν εστάχτη στα μάτια. Ας μου ρίξουν τα 100 χιλιάρικα στο πορτοφόλι και στα μάτια ας μου ρίξουν ό,τι θέλουν. Ορίστε, κολύριο. Χα! Ωραίο, να πάρω κι εγώ. Δεν θα το πω άλλη φορά. Δεν έχεις μάτια. Συνειδητοποίησέ το. Την τελευταία φορά που έβαλες κολύριο, το μαζεύαμε από τη φτέρνα σου. Μην κλαις, ούτε δάκρυα έχεις. Ρε μάγκες, συγκεντρωθείτε. Έχουμε πρόβλημα. Ωραία, Μενιπέ. Η χώρα πουλιέται. Τι θες να κάνουμε, να την πάρουμε και να φύγουμε? Όχι. Η τελευταία φορά που είχε γίνει αυτό ήταν με την Ατλαντίδα. Και αυτό δεν πήγε και πολύ καλά. Δεν σηκώθηκε και έφυγε. Νομίζω ότι ήταν μύθος. Μύθος ήτανε. Πάμε για Ρώσικη. Αχα, καθόλου μύθος. Και υπάρχει μια τεράστια τρύπα στη Σαντορίνη που μπορεί να στο αποδείξει. Η Ματούλα η κομμότρια έχει στοιχεία για τη χαμένη Ατλαντίδα. Για την καλδέρα, λέει. Καλά, δεν έχετε ακούσει τίποτα. Το φαγητό στην Ατλαντίδα είχε τελειώσει. Τα ψάρια προσβλήθηκαν από μια περίεργη ασθένεια και έτσι οι κάτοικοι του νησιού αποφάσισαν να ξεκολλήσουν το νησί και να πάνε για κυνήγι. Γιατί νομίζετε το νησί το λένε θύρα? Για κυνήγι, πού? Ήταν το πρώτο σαφάρι στην Αφρική. Έτσι άρχισε η μόδα. Τι λέει ρε, ξεκολλήσαν το νησί? Πώς ξεκολλάει ένα νησί? Όλα τα εδάφη ξεκολλάνε, Μένιπε. Όλοι το ξέρουν αυτό. Ο εξωτερικός πλοίος της γης είναι στερεωμένος πάνω στο κεντρικό σώμα του πλανήτη με κάτι σαν αρχαίγονη γεωλογική κόλλα. Την τελευταία φορά που λιώσαν οι πάγοι, λοιπόν, κάτσανε τότε οι άνθρωποι και φτιάξανε ένα σύστημα πλοήγησης των πλοίων. Και όταν η στάθμη της θάλασσας ηρέμησε, συναντήθηκαν με άλλους πλοίους και φτιάξανε υπήρους. Α, ναι, ο Δευκαλίωνας δεν ήτανε? Ο Δευκαλίωνας, ο Νόε, όλοι αυτοί, μωρέ. Τι, εσύ νομίζεις ότι υπάρχει καράβι που να χωράει τόσα ζώα? Τις απλοποιούμε τις ιστορίες, ξέρεις, για να τις καταλαβαίνουν οι θνητοί. Και πώς λειτουργεί αυτό το σύστημα? Μην το πεις! Λεπτομέρειες δεν ξέρω, αλλά κάπου στα υπόγεια της εφορίας αθανάτων, στις βιβλιοθήκες του αρχείου, λένε ότι υπάρχει ο φάκελος Ατλαντίδα που τα εξηγεί όλα αυτά. Ωραία, πάμε εφορία. Εγώ δεν έρχομαι. Καλή αντάμωση. Όχι, Μενιμπέ, το χρειαζόμαστε! Το αρχείο είναι ερμητικά κλειστό. Δηλαδή? Μάθε βρωμόσκυλο ότι σε όλα τα σημεία συμπαντικού ενδιαφέροντος εμένα φωνάζουν να ασφαλίζω τις πόρτες. Εκτός από ταχυδρόμους δουλεύεις και κουφώματα? Εγκαταστάσεις αποκρυφιστικών μηχανισμών συναγερμού, παρακαλώ. Κάτι σαν συμπαντικό σκληραράς. Πώς νομίζεις ότι έγινε ο θεός των κλεφτών? Δώσανε στο λύκο να φυλάει τα πρόβατα. Το θέμα είναι ότι δεν μπορείτε να μπείτε στο αρχείο χωρίς εμένα. Μάλιστα, πολύ καλά. Θες να πάμε να πάρουμε τη Ρώσκη? Ίσως δεν το είπα αρκετές φορές, αλλά ναι! Ωραία, αλλά θα ακούσουμε δρόμο. Πάμε από ερμού. Αχ, ναι, ο τρομάκος μου και έχω να περάσω. Όχι! 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 Έλα ρε Ερμή, δεν είναι και τόσο σπουδαίο. Τι να πεις, η Μέρκελ σου έχει αδυναμία. Θα την αφήσεις να της πέρασει έτσι? Καλησπέρα. Θέλουμε να μπούμε στο αρχείο. Όχι εγώ, αυτή! Βεβαίως, κύριε. Συμπληρώστε εκεί πέρα ένα Α8, 419. Φέρτε μας δύο φωτοτυπίες του πιστοποιητικού τέλος πάντων γεννήσεως. Άμωμη συλλήψεως, η συγκρότησή σας από ενεργειακά σωματίδια. Και σε τρεις μήνες θα σας απαντήσουμε. Δεν κατάλαβες. Θέλουμε να μπούμε στο αρχείο τώρα. Σας παρακαλώ, κύριε. Λίγο σεβασμός στις διαδικασίες δεν βλάπτει. Εδώ είναι δημόσιο. Δεν μπορείτε να εξυπηρετηθείτε ό,τι ρωτάλετε. Θα εξυπηρετηθείτε ό,τι ρωτάλετε εμείς. Θα δεις κάτι. Όχι, 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 αυτό μην τη το κάνει. Όχι, το κεφάλι. Ρε, παιδιά, λίγο πιο σιγά. Πέφτει, ρε, θα έρθει στο δημόσιο. Αχ, δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη. Ουκ. Δεν θα πάρω ποτέ σύνταξη! Ορίστε, εδώ είναι. Γυρίστε πλάτη! Δεν θέλω να μάθετε τα κόλπα μου. Θα τα κρατάω ερμητικά κρυφά, γιατί αλλιώς κινδυνεύω να γίνω έρμεός σας. Ένας σκελετός που θα διπλοκλειδώσετε στο πιο κρυφό ερμάρι σας. Σταμάρα της μεγαλοστομίας και άνοιξε την πόρτα. Καλά. Μενιπέ, για πες τι λέει εκεί πέρα.
Ο μηχανισμός βρίσκεται σε μια καταπακτή ακριβώς στο κέντρο της Αθήνας. Πού? Εδώ δηλαδή? Ωραία! Δεν χρειάζεται και να μετακινηθούμε. Έχει γενική απεργία σήμερα. Στην πλατεία Συντάγματος, μπροστά στα μάτια όλου του κόσμου. Το φυλάνε εκατοντάδες περιστέρια και η Κάτια Λανδουλάκη με μαργαριταρίνιο κολιέ. Στην πλατεία Συντάγματος? Πού? Ακριβώς κάτω από το δεξί φυλάκιο είναι η καταπακτή. Α, γι' αυτό έχουν βάλει το τζουλιά από πάνω. Τώρα εξηγείτε γιατί η Ελισάξη να χτίσει εδώ ο Περικλής. Όσο θυμάμαι αυτό το σημείο, δεν έχει μείνει ποτέ αφύλακτο. Φύγε, Βίρνα! Φύγε! Χα! Άμα το φλάει, Βίρνα, δεν το παίρνουμε με τίποτα. Έλα, φύγε, παιδιά! Ξουν! Ξουν! Τρέχα να τρομάξει περιστέρια. Έλα, παιδιά! Έλα! Λοιπόν, πάμε! Ναι. Υπάρχει ένα πρόβλημα. Οι Έλληνες. Όλοι οι Έλληνες. Να συμφωνήσουν σε κάτι όλοι μαζί. Και όχι μόνο να συμφωνήσουν, αλλά να συνεργαστούν κιόλας. Και ακριβώς την ίδια ώρα που θα γυρνάω εγώ τον τροχό. Γιατί μόνο έτσι θα παραχθεί αρκετή ψυχοελεκτρική ενέργεια για να ξεκολλήσει η χώρα. Ποτέ δεν θα συμβεί. Ποτέ. Χιλιετίες τον ξέρω αυτό το λαό. Για όλα υπάρχει η πρώτη φορά. Και λένε ότι πονάει κιόλας. Γεια σας, μάγκες. Είμαι ο Μένιπος. Σε περίπτωση που δεν το έχετε πάρει είδηση, έχουν έρθει κάτι τύποι που θέλουν να μας κάνουν... Όχι ότι μας πειράσει, αλλά εμείς αυτή την τέχνη την ξέρουμε από παλιά. Και άμα είναι να μας πηδάνε, θέλουμε να το ευχαριστιόμαστε. Και να μας πληρώνουν, όχι να πληρώνουμε εμείς. Και επειδή τα βατσίδες δεν γουστάρουμε, προτείνω να τα μαζέψουμε και να πάμε να ζήσουμε τον έρωτα σε άλλο πεζοδρόμιο. Την Πέμπτη. Στις 11 θα ενεργοποιήσουμε ένα μηχανισμό που θα ξεκολλήσει τη χώρα και θα την πάρουμε να φύγουμε. Σας φαίνεται αδύνατο? Δεν είναι. Αρκεί για μία φορά στην ιστορία εμείς οι Έλληνες να συνεργαστούμε όλοι μαζί. Σας φαίνεται αδύνατο? Μπορεί και να είναι. Ερμή. Για να μπει σε λειτουργία ο μηχανισμός χρειάζεται τεράστιες ποσότητες ψυχοηλεκτρικής ενέργειας. Που σύμφωνα με το βιβλίο οδηγιών χρήσεως, το manual το οποίο μας δόθηκε μαζί με τον τέτοιο, μπορεί να παραχθεί αν την Πέμπτη στις 11 όλοι οι Έλληνες κάνουμε ταυτόχρονα μια κίνηση ευθύνης. Πέμπτη στις 11. Μη βρίσεις το κράτος. Ξέρω, είναι δύσκολο, ειδικά την εφορία. Αλλά μη βρίσεις το κράτος που το υπόγειο πλημμύρισε. Πήγαινε στο ρέμα και μάζεψε τα μπάζα που έριξες προχθές. Μη... Δεν μπορώ να το πω. Τελείωνε! Πες όχι στη μίζα, το φαγγελάκι, την προμήθεια που σου προσφέρουν. Μη πας να κλέψεις την ουρά. Εκείνα τα λεφτά που παίρνεις μαύρα, δήλωσέ τα. Είδες, η εξάσκηση χρειάζεται. Ας με ζιώκεσαι. Όταν τα μεγάφωνα του μετρό πούνε να μην περάσει την κόκκινη γραμμή, κάνε αυτό που σου λένε. Και ας ξέρεις εσύ καλύτερα. Πέμπτη, 11. Τι λέτε, πάμε να την κάνουμε. Αναστάτωση έχει προκαλέσει στο Πανελλήνιο η καμπάνια «Κίνηση ευθύνης» που οθεί τους Έλληνες να κάνουν κάτι πραγματικά πρωτόγνωρο. Οι τρεις εμπνευστές της κίνησης ευθύνης καταζητούνται από την αστυνομία, το λιμενικό, την πυροσβεστική και διάφορα άλλα σώματα. Η κυβέρνηση προσπάθησε να μπλοκάρει τη διαφήμιση ως ενέργεια υποκίνησης αναταραχών. Σήμερα το μεσημέρι στις 11 ακριβώς, αν θέλετε κι εσείς να πάρουμε την Ελλάδα και να φύγουμε, το μόνο που χρειάζεται είναι να σταματήσετε να βρίζετε τους άλλους και να κάνετε εσείς οι ίδιοι μια μικρή κίνηση. Μα τι γίνεται! Βοήθεια! Είχαμε μια συμφωνία, νομίζω. Να γυρίσει πρώτα τον τροχό Ερμάκο και μετά, Θα σας λείψω, ρε. Ναι, καλά. Πήγαινε εκείνο τον τροχό τώρα, γιατί με το ζόρι κρατιέμαι. Ασόψετε η βουρστράσε. Και γιατί ο Μένιπος και εγώ. Τα μάτα χάρη με έχεις πρίξει. Μα το δία, ας πάρουμε αυτή την έρμητη σύνταξη και θα πάμε χωριστές διακοπές. Και θα τον γουστάρουν κιόλας οι γκόμενες. Λέει εδώ ότι αυτός που θα γυρίσει τον τροχό πρέπει να είναι θνήτος. Μπορείς να πεθάνεις, μπορείς να πεθάνεις. Εγώ όχι. Δεν σ' αντέχω άλλο πια. Είσαι κάλτσα, είσαι μια κουραστική μαύρη κάλτσα που ξεχάστηκε μόνη της στο πλυντήριο. Ερμή. Άσε με. Ερμή. Άσε με.
Ο Μένιμπος πέθανε! Δεν το πιστεύω! Έγινε! Έγινε και δεν είμαι σίγουρος αν μπορώ να το χαρώ! Μα πιάζω στα χέρια μου τις μοίρες με τις κολοκλωστές τους! Γρήγορα! Δώσ' του το βιλί της ζωής! Πλάκα κάνεις! Να σώσω εγώ το Μένιμπο! Πρέπει, Ερμή! Όλη η χώρα βασίζεται πάνω μας! Θα βρούμε τρόπο να την πάρουμε τη σύνταξη! Ωραία! Γιατί δεν το δίνεις εσύ τότε? Δεν έχω πνευμόνια! Θυμάσαι! Εσύ μου το έχεις πει! Φίλα τον! Αποκλείεται! Ερμή, τέλειον! Όχι! Τέλειωνε, φίλα τον! Εσύ φίλα τον! Όχι, εσύ φίλα τον! Όχι, εσύ φίλα τον! 5, 10, 15, 20, 25, αυτό και πιανό! Φίλα τον! Μέρι Μπενό! Don't tell me! Έλα, ρε μαλακαμένη, με τέλειωνε, γύρνα πίσω! Είσαι γελίος, δεν έχεις ανάσα! Ήρθε η ώρα να το μάθουμε! Κάντε στην άκρη! Ζωή ψυχάρη! Είμαι γιατρός! Δηλαδή, ακόμα και νεκρός, αυτός θα βγάζει όλα τα καλά τα κομμενάκια. Πώς πάει, τα καταφέρνετε? Προς το παρόν, όχι. Καλά, όχι ότι με νοιάζει, αλλά... Προσπαθήστε, σας παρακαλώ, να το σώσετε. Είναι τρομερά σημαντικό. Αυτός θα γίνει στον τροχό για να φύγει η χώρα. Κάθε ζωή είναι σημαντική, κύριε... Χάρης. Σκέτο Χάρης. Κάθε ζωή είναι σημαντική, κύριε Χάρη. Δεν υπάρχει χειρότερο πράγμα από το θάνατο. Ας την κοπέλα κάτω, ρε. Ευχαριστώ, Χάρη. Να είσαι καλά, Ζωή. Με συγχωρείτε τώρα. Πλησιάζει 11. 11! Τσακίσου, ρε Μάλι! Δεν σε ξαναφέραμε στη ζωή, αθεμπελίκη! Α, πάμε. Ξέρω το πιο σύντομο δρόμο. Δεν ανοίγει! Έχει κωδικό! Δεν τον έβαλα εγώ! Μάλιστα. 6.742,88. Κάποια στιγμή, πολύ σύντομα, και το χρειαστείς. Hasta la vista, babies. Θα σου έλεγα, κοίτα να γυρίζει ζωντανός, αλλά δεν χρειάζεται. Σαν να φεύγει το παιδί σχολείο. Με σάλιος ο μαλάκας. Ευχαριστώ, κύριε. Δεν θέλω φαγελάκι. Όχι, δεν το καίμε, ρε φίλε, το πανεπιστημίο. Θέλουμε κάποιος να μας πει πότε θα έρθουν τα βιβλία. Εγώ άργησα να στείλω τα έγγραφα. Συγγνώμη. Αλλά θα κάνω ό,τι μπορώ για να το διορθώσω. Καλέ, μισό λεπτό, την απόδειξη. Δικιά μου. Επιτέλους, κάποιος πήρε την ευθύνη. Will somebody please tell me the Acropolis? Oh, shut the fuck up already. Μάλλον πρέπει να σταματήσετε να παίζετε. Βαρούντεν. Η χώρα δεν είναι πια εκεί. Ιστορικές οι στιγμές που ζούμε, κυρίες και κύριοι, καθώς η Ελλάδα ξεκόλλησε από τη θέση της και ταξιδεύει αυτή τη στιγμή στη Μεσόγειο. Βύρα τις άγκυρες, όρτσα τα πανιά, καταπορία Χάρη! Να σου πω, Μενιπέ, είναι κάτι που προσπαθώ εδώ και καιρό να σου εκμυστηρευτώ. Ναι, Χάρη. Να, ξέρεις. Μη με λες Χάρη, ρε μαλακά. Πες με Λάκι, Τάκι, Μάκι, Μπάμπι. Πες με Μπάμπι, ρε. Μπάμπι, μήπως εσάς φωνάζουμε και Λαφακή. Δώσ' μου το Μένιπο. Μένιπος, over. Ρότζερ λένε, Μένιπε. Ρότζερ. Μένιπος, Ράπιτ. Μένιπε, έχουμε πρόβλημα. Εχθρικά πλοία, εμπρός. Πλοία, τι πλοία? Το Ευρωστρατού. Τόσα χρόνια στην κουβέντα, είναι τώρα το αποφασίσαμε. Να τους διεμβολήσουμε. Βάλε κάτι αιχμηρό μπροστά. Όχι! Δεν μπορεί! Ερμή, μίλα μου, τι γίνεται? Είμαστε χαμένοι! Δεν είναι δυνατό να το κάνουν αυτό! Ό,τι άλλο εκτός από... αυτό! Frau Merkel, sind Sie bereit? Jawohl! Fangen Sie das Verfahren an! Heil Merkel! Χρησιμοποιούν
τον κόλο της Μέρκελ για να παράγουν παγόβουνα. Τι λες να κάνουμε? Να χρησιμοποιήσουμε κάτι κρύο κι εμείς και να παράγουμε counter παγόβουνα. Σαν τι? Ξέρω, σαν το δέρμα του Έντουαρτ. Αρκετά πια με το δέρμα μου. Έντουαρτ ήρθες? Πότε ήρθες? Δεν είδα από τα 500 χιλιόμετρα με το κλίτερ που έχεις βάλει. Μην γελάτε. Το μαλάκα του πήρα την κόμενα. Λοιπόν, σημαζευτείτε. Δεν είναι ώρα και αυτά. Δεν είμαστε πια στη Γαλλία, Ντόροθι. Οπότε κάνε καμιά μανούβρα, μπας και τη γλιτώσουμε, μη σ' αρχίσω εγώ στα γαλλικά. Ουι, ουι, με λοιπόν, ζου μανούβρ, ζου μανούβρ. Μεν είπε, ο Χάρης θα πάει περίφημα παραδόξως. Αλλά δεν ξέρω για πώς θα τα αντέξουμε. Πρέπει να βγούμε στην αντεπίθεση. Κοιτάξτε να δείτε τι θα κάνουμε. Ένα, δύο. Είναι ανοιχτό αυτό? Μεν είπε, μιλά! Στο άνοιξα, παιδί μου! Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο καπετάνιος. Η χώρα βάλεται από παγόβουνα που πετάει ο Ευρωστρατός προσπαθώντας να ανακόψει την πορεία της. Για μία ακόμα φορά θα χρειαστεί αυτοθυσία που με αυταπάρνηση έδειξε ο ελληνικός λαός στα Δερβενάκια και στην Τριπολιτσά, στο Μεσολόγγι και το Ρούπελ, τις Θερμοπύλες και τις Πλατέες. Ήρθε η ώρα και εσείς με τη σειρά σας να σώσετε την Ελλάδα. Γι' αυτό και σας ζητώ να πάτε όλοι, μα όλοι, άντρες, γυναίκες, παιδιά και γέροι, στις όχθες αυτού του τιμημένου τόπου, να πιείτε μία μπύρα και να ρίξετε ένα ξεγυρισμένο κατούριμα. Κυρίες και κύριοι, είναι γεγονός. Όλη η Ελλάδα έχει κατέβει στα παράλια και κατουράει. Δουλεύει! Λειτουργεί! Δώστε μπύρες στο λαό! Ανασκοτάσα! Να δω που θα μας βρει ο Γαβρίλ μετά, έτσι που κουνιόμαστε. Στο Γιβραλτάρ θα μας βρει, γιατί εκεί θα κολλήσουμε. Γιατί θα κολλήσουμε στο Γιβραλτάρ? Γιατί ο κρετίνος που πάλαμε καπετάνιο δεν το είχε σκεφτεί ότι θα περάσουμε από εκεί. Χωράμε να περάσουμε καπετάνιο, χωράμε. Σιζιράγκεσλόσεν. Σκέφτομαι. Άρα περνά από πολύ στενά περάσματα με ογκώδη οχήματα. Καλό είναι, αλλά λίγο μεγάλο. Δεν νομίζω να μείνει στην ιστορία. Μην το λες, τα πάντα είναι ζήτημα marketing. Ας μην τον απεχθανόμουν τόσο και στο έκανα μέχρι και μπλουζάκι στο μοναστηράκι. Αν ήθελα. Κυρίες και κύριοι, σας ομιλεί ο καπετάνιος. Όλα καλά ως τώρα. Μόνο που έχει μείνει ένα μικρό εμπόδιο ακόμα μέχρι να ξεφύγουμε τελείως. Ναι. Τόσο μικρό που υπό κανονικές συνθήκες θα ήταν χώρα. Δεν μας χωράει. Γι' αυτό και τώρα σας ζητώ για ακόμα μία φορά, με πάθος και αυταπάρνηση, να πάτε όλοι στην Ιγουμενίτσα και κρατηθείτε καλά. Είναι τόσο ηλίθιο που είναι σχεδόν ιδιοφυές. Ευχαριστώ, δεν κάνει τίποτα. Θα το σκοτώσω. First of all, I failed to see in one way that was easy. Secondly, we are not Greeks, but Hellenes. And thirdly, we are on international waters. You can't touch us. Oh. Can't touch us. Can't touch us. Like this is going to stop the American army. Άλλωστε πότε τους ενόχλησαν τέτοιες τυπικότητες. Παιδές, νομίζω ότι μόνο τελειώσει οι ιδέες. Δεν ξέρω τι άλλο μπορούμε να κάνουμε. Τόσες κόμπος τζάμπα! Είμαστε χαμένοι! Όχι, κοίτα! Κυλάζει! Αν ξαναπεθάνω σε αυτό το επεισόδιο, αλλάζω ατζέντη. Από ό,τι φέρετε, τη γλιτώσαμε για τώρα.
Παιδιά, έχει κανείς ιδέα πού πάμε? Ταξίδι στ' άγνωστο. Με βάρκα την ελπίδα. Εντάξει, αφού δεν κάνω κουμπί. Ην ποτά κάτος μικράτης, ην ποτά κάτος μικράτης, μη πω καθε θε θελκυστήσα. Οε, 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 οε. Μακρόν δόρθου, μακρόν πλούν, μακρόν δόρθου, μακρόν πλούν, θαλάτι εν Μεσόγειο, οε, 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 οε. Και άκατος ενε πρόσω, και άκατος ενε πρόσω, ουδενός κατά τα βροθέντος, οε, 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 οε.